Είχα που είχα πρόβλημα με τους τίτλους και δεν θυμάμαι ποτέ τον τίτλο. Τώρα παίχτηκε καινούργιο τίτλο, άντε να το θυμηθώ εγώ. Θα το θυμηθείτε. Ονοματεπώνυμο θα πω και τέλος. Κύριε Χιλιατζάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καινούργια καθήκοντα. Ναι, αναλάβαμε σήμερα καινούργια καθήκοντα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Να το πούμε, κύριε Χιλιατζάκη, πρόεδρος πλέον Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος. Mm-hmm. Είναι η ΕΘΕΑΣ. Η ΕΘΕΑΣ έχει νομοθετηθεί από το 2020. Είναι το τριτοβάθμιο όργανο των συνεταιριστικών οργανώσεων όλης της χώρας, από τον Εύρο και μέχρι την Κρήτη. Ο κύκλος εργασιών των μελών μας ετησίως είναι 1.300.000.000 ευρώ. Φανταστείτε ότι όλες οι αγροτικές επιδοτήσεις της χώρας είναι 2 δις ευρώ και εμείς μόνο από προϊόντα που παράγει η ελληνική γη έχουμε ένα τζίρο 1.300.000.000 ευρώ. Διαχειριζόμαστε το 85% της διατροφικής αλυσίδας και των συνεταιρισμών. Οι εγγεγραμμένοι συνεταιρισμοί που είναι στο ΕΜΑΣ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι ο βασικός το βασικός ρόλος για να είσαι μέλος της ΕΘΕΑΣ είναι το ΕΜΑΣ, Εθνικό Μητρό Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, είναι 1.170 περίπου. Και από τους 1.170 η ΕΘΕΑΣ διαχειρίζεται το μεγαλύτερο κομμάτι, το 90%. Η ΕΘΕΑΣ είναι η οργάνωση που είναι δίπλα στον παραγωγό, είναι η οργάνωση που θα παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον, πάρα πολύ σε όλο το πρωτογενή τομέα. Είναι το μόνο θεσμοθετημένο όργανο, είναι το όργανο που μπορεί να συμμετάσχει σε πάρα πολλούς οργανισμούς, είναι το όργανο που έχει λόγο και στην Ευρώπη και θεωρώ ότι και από την καρέγλα που με τίμησε σήμερα όλη η χώρα, γιατί ψηφίσαν από όλη τη χώρα, ψηφίστηκε ένα 11 μελές διοικητικό συμβούλιο από την Καβάλα μέχρι την Κρήτη και έχουμε πολλή δουλειά και... Είναι και μια προσωπική αναγνώριση τώρα, αν θέλετε, δηλαδή για εσάς προσωπικά. Ναι. Ξεκίνησα από το χωριό μου το 2010 σαν πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αρχανών και βρίσκομαι τώρα σε μια θέση που δεν έχει ποτέ ξανακαθίσει κριτικός, σε μια θέση που πραγματικά με τιμά πάρα πολύ. Τώρα βεβαίως, ρίχνω μια ματιά στο Διοικητικό Συμβούλιο και βλέπω από ροδακινοπαραγωγούς μέχρι... Οτιδήποτε. Και κτηνοτρόφους. Και κτηνοτροφικό συνεταιρισμό είναι έχουμε. Είναι μεγάλη γκάμα. Και άλλη ευτικό συνεταιρισμό έχουμε. Έχουμε όλους τους συνεταιριστές μέσα. Έχουμε όλους τους συνεταιρισμούς. Έχουμε και πρόεδρο συνεταιρισμού που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και είναι δικηγόρος στο επάγγελμα. Μάλιστα. Και δηλαδή εμείς για να στήσουμε αυτό το διοικητικό συμβούλιο το φιλτράραμε πάρα πολύ και μετά από χιλιάδες χιλιόμετρα σε όλη τη χώρα και μεγάλες συναντήσεις και ταλαιπωρία, φτιάξαμε αυτό το νέο διοικητικό συμβούλιο, που αυτό το νέο διοικητικό συμβούλιο θεωρώ ότι θα οδηγήσει όλους τους μικρούς συνεταιρισμούς. Αυτές τις μέρες έρχεται και ένα πολυνομοσχέδιο στη Βουλή που μιλάει για τις περιβόητες ομάδες παραγωγών. Όλες οι ομάδες παραγωγών που θα γραφτούν στο ΕΜΑΣ, δηλαδή στο Μητρό του Υπουργείου, θα είναι μέλη μας. Επομένως, θα είμαστε εμείς στη διάθεση όλων των νέων ανθρώπων που θα στήσουν μια ομάδα παραγωγών στο χωριό τους ή ένα συνεταιρισμό ή θέλουν να αναβαθμιστούν. Θα δώσουμε το παρόν όποτε χρειαστεί και όπου χρειάζεται. Μάλιστα. Κύριε Χιλιατζάκη, τώρα είμαστε σε μια χρονική συγκυρία που ο αγροτικός κόσμος είναι σε αναβρασμό και εδώ στην Κρήτη και πανελληνίως και στην Ευρώπη ουσιαστικά. Έτσι. Βλέπουμε και λίγο πρωτόγνωρες εικόνες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η λέξη κλειδί είναι η κλιματική αλλαγή. Γύρισα όλη την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες λόγω της ειδικότητας με την ΕΘΕΑΣ που κάναμε συναντήσεις με τους προέδρους των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών, των ενώσεων όλη της χώρας και αφρουγκαστήκαμε όλα τα προβλήματα. Από τη Χαλκιδική, από τον Εύρο, από παντού. Όλα τα προβλήματα είναι γύρω από την κλιματική αλλαγή. Γύρω από την κλιματική αλλαγή γιατί. Η κλιματική αλλαγή έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει στο σπίτι μας. Το μεγάλο πρόβλημα της Θεσσαλίας σήμερα είναι τα πλημμυρισμένα χωράφια που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Από το Σεπτέμβριο που πήγε ο Ιαννός και τους έκανε αυτό το έρμο το κακό ποδαρικό των ανθρώπων που τους ξεπίστωσε από τα σπίτια τους κυριολεκτικά, μέχρι και σήμερα δεν έχει βρέξει. Μιλάμε για μια ξηρασία, ενώ κάποιοι παραγωγοί δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια τους γιατί είναι λίμνες. Ακόμα. Έχουμε χωράφια που είναι λίμνες και έχουμε και χωράφια που είναι ξεραμένα, κυριολεκτικά, φυδατωμένα, γιατί έχει να βρέξει τόσους μήνες. Ακριβώς το ίδιο
προημένου και στην Κρήτη. Είχαμε μία χρονιά με μία καρπία, με ένα bullying σε εισαγωγικά στην τιμή του ελαιολάδου που είναι στα 10 ευρώ και να έχουμε χιλιάδες ελαιόδεντρα και να μην μπορούμε να μαζέψουμε και να έχουμε αυτή την αφορία και την ακαρπία. Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο είναι και στη Χαλκιδική, είναι σε όλη την Ελλάδα με διάφορα αγροτικά προϊόντα που παράγει το τέτοιο. Η ΕΘΕΑΣ θα παίξει σημαντικό ρόλο. Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή και θα είναι ανοιχτή για όσο χρειαστεί για να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας σαν συνεταιριστές, να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας για τα ελληνικά προϊόντα που πραγματικά τα έχει ανάγκη το ελληνικό τραπέζι, τα προϊόντα αυτά που τα χρειαζόμαστε για τη διατροφή μας, γιατί τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας είναι απελπιστικά και απογοητευτικά όσον αφορά τις εισαγωγές που κάνουμε σαν χώρα, ειδικά στα προϊόντα. Ενώ είχαμε αυτάρκεια τη δεκαετία του 80, 117%, δηλαδή καλύβαμε όλες μας τις ανάγκες συν 17% εξαγωγές, ερχόμαστε σήμερα και είναι προϊόντα που δεν υπάρχουν καν στο χάρτη, όπως είναι η σταφίδα, αλλά και τα γαλακτοκομικά μας, το 90% γίνεται εισαγωγή και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Εδώ όμως, άρα μιλάμε εδώ για δομικό πρόβλημα, κύριε Χιλετζάκη, αλλά χρειάζεται μια αλλαγή φιλοσοφίας, μια άλλη στρατηγική, έτσι, μια ολοκληρωμένη στρατηγική από πλευράς πολιτείας πλέον. Χρειάζεται μια στρατηγική που θα πρέπει να βάλουμε νερό όμως στο κρασί μας και εμείς οι ίδιοι οι παραγωγοί, να καταλάβουμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν, να καταλάβουμε ότι πρέπει να ακολουθάμε τη νέα τάξη πραγμάτων, γιατί οι παλιές καλλιεργητικές και τα παλιά μυαλά είναι παρκαρισμένα στην άκρη και πρέπει να κοιτάξουμε το νέο κομμάτι. Ο Έλληνας αγρότης θέλει εκπαίδευση, ο Έλληνας αγρότης πρέπει να καθίσει στο θρανείο για να δει τις καινούργιες προκλήσεις, τις εμπορικές προκλήσεις. Όχι εμένα ο παππούς μου είχε την τάδε ποικιλία αμπελιού και εγώ πρέπει να την έχω γιατί είμαι συναισθηματικά δεμένος, γιατί η μαμά μου έτρωγε τη συγκεκριμένη ποικιλία σταφυλιού και πρέπει να την τρώγω εγώ ή το τέτοιο. Πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι προς τιμήν του. Σε μία προκήρυξη νέων αγροτών, τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το λέω και μέσα από τη δικιά σας εκπομπή, νομοθέτησε και είπε το εξής. Από τώρα και έπειτα, αν θες να μπεις στο πρόγραμμα των νέων αγροτών και να παίρνεις αυτό το παχυλό ξεκίνημα, το 40.000 ευρώ περίπου, θα πρέπει πρώτα να καθίσεις στο θρανείο. Θα πάρεις την πιστοποίηση. Αν δεν είσαι τελειόφυτος λυκείου, θα πρέπει να καθίσεις στο θρανείο. Δηλαδή, όλα τα παιδιά μας που είναι στην Ήπεθρο, που βοηθάνε τους γονείς τους επί σειρά ετών και έχουν τελειώσει ένα γυμνάσιο. Δεν θέλω να πω τη λέξη δημοτικό, γιατί ντρέπομαι να το πω. Ένα γυμνάσιο έστω. Λοιπόν, έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, θα πρέπει να καθίσουν στο θρανείο, θα παρακολουθήσουν 250 ώρες από εξειδικευμένους και από εγκεκριμένους εκπαιδευτές και θα πάμε παρακάτω για να ανοίξει η πόρτα να μπουν. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει πιο μπροστά, να γίνεται η εκπαίδευση, να δούμε τελικά τα παίρνει ο μαθητής τα γράμματα. Αν θέλεις να γίνεις, θα πρέπει να καθίσεις και κάτω, να δεις ποια είναι τα πράγματα και να κάτσεις να το δεις για να καταλάβεις 1, 2, 3. Τελικά θες να πας ή να πάρουμε τα χρήματα και να πάμε να τα κάνουμε αυτοκίνητα και άλλα μέσα που γινόταν μέχρι τώρα. Γιατί αυτά έχει δείξει η ιστορία. Βεβαίως θα πρέπει και από την πλευρά του και το κράτος να κάτσει κάτω και να μετρηθεί. Και το κράτος, δηλαδή, βέβαια. Γιατί είπατε για τη Θεσσαλία και την κλιματική αλλαγή, αλλά μην ξεχνάμε ότι αν είχαν γίνει και τα σωστά αντιπλημμυρικά έργα, δεν θα είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία στη Θεσσαλία. Και αν είχαν γίνει και τα σωστά αναπτυξιακά έργα και στην Κρήτη μας. Βεβαίως. Όσο αφορά τα φράγματα Βεβαίως. Και όλα αυτά, εγώ σήμερα δεν θα έκλεγα να λέω ότι το λάδι πάει 10 ευρώ και του χρόνου. Το λέω μέσα από τη δικιά σας εκπομπή. Κάτω από 6-7 ευρώ δεν πέφτει το λάδι με τίποτα, με τίποτα. Και να γεμίσουν οι άλλες χώρες λάδι, ναι. Τόσο θα είναι η τιμή του. Βέβαια. Και εγώ να μην έχω ένα φράγμα να μπορώ να ποτίσω και να χάνονται τόσες χιλιάδες κυβικά νερό. Έχω βαρεθεί, ήμουν νέος και γέρασα, σπρίσανε τα γένια μου που λέμε, να ακούω το νερό. Από το Δήμο Μαλεβιζίου το περιβόητο νερό που δεν είναι στην αφαλάτωση. Και για τον Αλμυρό, λέτε. Για τον Αλμυρό, δεν θέλω. Πόσα χρόνια θα ακούμε. Αλμυρός. Εγώ ήμουν 9 και γέρασα, κύριε Χιλετζάκη, να ακούω το φράγμα του, όπως λέμε, μέχρι να το δούμε. Και τώρα πάλι το παρακαλούμε, μπασκέ. Αυτό. Ναι, εντάξει. Κύριε Χιλετζάκη, νομίζω είναι μια τομή ότι θα έχουμε πλέον και αγροτικά τμήματα στα επιμελητήρια. Και εδώ και στο δικό μας. Είναι βοηθάει τώρα στην όλη έτσι τον αγροτικό τομέα. Όλα βοηθάνε. Τίποτα δεν είναι άκυρο. Εδώ είναι να έχουν ουσία όλα αυτά που κάνουμε. Το να γραφτώ σε ένα αγροτικό επιμελητήριο χωρίς ουσία, το να γραφτώ δεν μου λέει κάτι. Να γραφτώ στο αγροτικό επιμελητήριο και το αγροτικό επιμελητήριο όμως να με βοηθήσει. Να μου ανοίξει αγορές, να με εκπαιδεύσει, να πάω παρακάτω. Όπως και οι συνεταιριστικές οργανώσεις. Αν πραγματικά είχαμε διαβάσει τους συνεταιριστικούς νόμους και τους είχαμε δει με ευλάβεια, θα καταλαβαίναμε ότι το συνεταιρίζεστε ήταν μονόδρομος για το μικρό κλήρο και τον πολυτεμαχισμένο κλήρο της χώρας μας.
Οι ομάδες. Ομάδες το φωνάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ομάδες φέρνουν τις νίκες. Οι ομάδες φέρνουν τις νίκες. Η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζουμε και πάμε παρακάτω. Και εύχομαι από την Κρήτη να κερδίσουμε σαν ομάδα για να πάμε παρακάτω. Πάντως ήταν μεγάλη τιμή που βρέθηκα εγώ στο τιμόνι μιας τέτοιας οργάνωσης. Τιμή και πρόκληση, βέβαια, κύριε Τζακ. Πρόκληση και πρέπει να δουλέψουμε τα μανία και πρέπει να τα σηκώσουμε. Έτσι ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.